Την 3η 13 Ιουλίου θα γίνει η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση στι περιφερειακέ ενότητε Ευρυτανία τη Ιωαννίνων, Κέρκυρα, Λάρισα Τρικάλων και τμήματο τη Καρδίτσα, σύμφωνα με την Τζία. Οι τηλεθεατέ των περιοχών αυτών θα πρέπει να προβούν τι πρώτε πρωινέ ώρε τη 3η 13 Ιουλίου σε επανασυντονισμό των δεκτών του για τη λήψη των καναλιών από τι νέε συχνότητε, ενώ επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε αγορά νέου εξοπλισμού. Τα κέντρα εκπομπή που θα επηρεαστούν σε θεσπρωτεία για ανένα κέρκυρα είναι τα εξή: Κέντρο εκπομπή Ασπράγγελη, Βασιλικό, Γρανιτσοπούλα, Δελβινάκη, Ιγουμενίτσα, Κατάρα, Λυγκιάδε, Παλαιοκαστρίτσα, Καστρίτσα, Παντοκράτορα, Πολύγυρο, Ρόδα, Φαρμακοβούνη, Ψάκα. Για την πραγματοποίηση του συντονισμού, ο τηλεθέατη χρειάζεται να μεταβεί στο μενού του δέκτη του. Να επιλέξει εγκατάσταση ή ρυθμίσει, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και διαφορετικέ διατυπώσει ανάλογα τον δέκτη. Εάν επιλέξει αυτόματο συντονισμό, ο δέκτη αναζητά και αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Εάν επιλέξει χειροκίνητο συντονισμό, ο δέκτη αποθηκεύει στη μνήμη τα προγράμματα συγκεκριμένη συχνότητα. Στο τέλο τη αναζήτηση, πατάει OK ή Ναι. Επιλέγει έξοδο, exit, ώστε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα που επιθυμεί. Ενδεχομένω, ο δέκτη να κρατάει στη μνήμη του τα ίδια αποθηκευμένα προγράμματα στι παλιέ συχνότητε που είναι πλέον ανενεργέ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποθηκεύσει εκ νέου. Εάν συμβεί αυτό, προτείνεται η διαγραφή όλων των αποθηκευμένων προγραμμάτων και η πραγματοποίηση νέου συντονισμού. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η επαναφορά του δέκτη στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει, γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε τι οδηγίε χρήση για τη διαδικασία και στη συνέχεια πραγματοποίηση νέου συντονισμού. Σε περίπτωση που μετά τον επανασυντονισμό βλέπετε σε κάποια κανάλια μαύρη οθόνη το όνομα του σταθμού και ακούτε τον ήχο, τότε η συσκευή σα δεν υποστηρίζει τη λήψη των προγραμμάτων σε υψηλή ευκρίνεια, high definition. Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε τυπική ευκρίνεια ή εναλλακτικά να προμηθευτείτε εξωτερικό αποκωδικοποιητή που να υποστηρίζει τη λήψη σε υψηλή ευκρίνεια. Ο τηλεθεατής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά των τηλεοπτικών σταθμών σύμφωνα με την προτίμησή του. Γενικότερα, ένα δέκτη μπορεί να αποθηκεύσει τα κανάλια ανάλογα με τι ρυθμίσει του, συνήθω είτε αλφαβητικά είτε βάσει ψυχνότητα λήψη. Αν ο τηλεθεατή επιθυμεί να αλλάξει τη σειρά των καναλιών, συνήθω αυτό γίνεται επιλέγοντα μενού ή ρυθμίσει στο τηλεκοντρόλ και στη συνέχεια επεξεργασία καναλιών ή κάποια αντίστοιχη επιλογή. Καθώ η συγκεκριμένη διαδικασία διαφέρει από δέκτη σε δέκτη, προτείνεται οι τηλεθεατέ να συμβουλευτούν τι οδηγίε χρήση τη συσκευή του.